καθαρισμούς. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την εισηγήτρια της μειοψηφίας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Κυρία Τζάκρη, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι προφανές ότι ο ξεχρονισμός ενός κράτους αποδεικνύεται από την απρόσκοπτη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τη βελτιστοποίηση όλων των οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών. Το παρεμπόριο στην Ελλάδα, όπως και η παρεοικονομία στο σύνολό της, δεν προέκυψε συνεπία της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό και εμείς ως Κοινοβούλιο οφείλουμε να νομοθετήσουμε κατά τρόπο που να περιορίσουμε την αρνητική επίδρασή του στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και λέω δίκαιη, διότι δεν είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη πολιτεία να υπάρχουν φορολογούμενοι έμποροι δύο ταχυτήτων, ασχέτως αν πολλές φορές φαινομενικά νόμιμοι εντός εισαγωγικών έμποροι αποδεικνύονται και εγκέφαλοι κυκλωμάτων παρεμπορίου. Βέβαια, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης, όπου ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος της Λιανικής είναι -0,38,2% σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΛΠΕ που βγαίνει για πρώτη φορά. Το παρόν νομοσχέδιο επιμελώς θα περίμενε κανείς να λαμβάνει υπόψη του τα παραπάνω και να αποτελεί συνέχεια της κοινωνικής διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να φέρει προς ψήφιση ένα πλήρες και λειτουργικό νομοσχέδιο. Είχε γίνει σημαντική προεργασία και το μόνο που είχε απομείνει, κύριε Υπουργέ, ήταν να φέρετε προς ψήφιση στο σώμα το νομοσχέδιο αυτό που ήταν πανέτοιμο. Προς μεγάλη μας όμως απογοήτευση, όχι όμως προς τόσο μεγάλη μας έκπληξη, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το νομοσχέδιο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, εν τέλει είναι ανυπαρκές, πρόχειρο και ανίκανο να ρυθμίσει ένα θέμα με την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες του παρεμπορίου. Επιπλέον, το συζητούμενο σχέδιο νόμου δεν αφορά μόνο στη ρύθμιση του παρεμπορίου, αλλά άπτεται και μια σειρά διαφορετικών θεμάτων που φαίνονται να ρυθμίζονται βιαστικά και άγραμπα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε όμως να το πιάσουμε από την αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι γνωστό, είχε προγραμματίσει τη δημιουργία μιας διυπουργικής επιτροπής με συνέχεια και θεσμική μνήμη, η οποία θα αναλάβαινε τη σχεδίαση και την εκτέλεση μεικτών ελέγχων, το συντονισμό των επιμέρους ελεγκτικών μηχανισμών και τον απλογισμό του έργου τους, με απότερο σκοπό αυτή η διυπουργική επιτροπή να καταστήσει συνέχεια κατά το πρότυπο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ανεξάρτητη αρχή, κύριε Υπουργέ, η οποία θα λογοδοτεί στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας και θα μειώσει αποφασιστικά αυτό το μείον το 30% της παραοικονομίας, ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπου ακόμα και το τελευταίο ευρώ έχει σημασία για τη στήριξη του Δημοσίου Ταμείου και άρα της κοινωνίας. Ανταυτού, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας αποφάσισε να ιδρύσει τη ΔΜΕΑ, η οποία, αν και μοιάζει στην παραπάνω περιγραφή, απέχει πολύ από αυτήν. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια οργανική μονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξαρτημένη απολύτως από τη βούληση του εκάστοτε Υπουργού, που δεν μοιάζει ικανή να απαντήσει στον όγκο των αναγκών και στην συνθετότητα ενός ζητήματος όπως η πάταξη του παρεμπορίου. Οι αρμοδιότητες της νέας αυτής υπηρεσίας δεν είναι ξεκάθαρες. Το μοντέλο που είχαμε προτείνει βασίζονταν στην υπηρεσιακή συνεργασία, ενώ αυτό που μας παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση μοιάζει περισσότερο με ένα παρακλάδι αστυνομικής υπηρεσίας. Το πλαίσιο συνεργασίας με τις άλλες υπηρεσίες δεν είναι σαφές, ενώ απουσιάζει η πρόβλεψη για διυπουργική συνεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει μεγάλη έμφαση στην εργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή, αλλά μάλλον για την κυβέρνηση. Η προστασία του καταναλωτή δεν είναι και τόσο σημαντική. Είναι θέμα φιλοσοφίας και πολιτικής στάσης, κύριε Υπουργέ. Εμείς πιστεύουμε στην αρμονική διυπηρεσιακή συνεργασία με σύγχρονους μεθόδους management και risk analysis, ενώ στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν στην αστυνομική προσέγγιση του θέματος, κατανοητό βέβαια, αλλά όχι αποδεκτό. Επιπλέον, σε πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπεται ειδικότερη καθήλυνα αρμοδιότητα ως προς τον έλεγχο προϊόντων κλπ. Διαφόρων άλλων υπηρεσιών, υπουργείων και ανεξαρτήτων αρχών. Συνεπώς, εν υπάρχει ο κίνδυνος σύγχυσης, αλληλοεπικάλυψης, ακόμα και ζητήματα νομιμότητας και ακυρότητας. Πρέπει λοιπόν να αποσαφινιστεί ρητά τι ισχύει και τι δεν ισχύει, τι καταργείται και τι εξαιρείται. Ένας νόμος, ακόμη και αν είναι μεταγενέστερος, κύριε Υπουργέ, αν είναι γενικός, σημαίνει ότι δεν υπερισχύει ενός νόμου ειδικότερου, πολλό δε μάλλον όταν αυτός ο ειδικότερος νόμος έχει ψηφιστεί για την εναρμόνιση της ελληνικής πολιτείας με την Ευρωπαϊκή και Ενωσιακή Νομοθεσία. Θα πρέπει να διευκρινιστούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες της ΔΜΕΑ,
ώστε να μην προκαλύπτουν τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με την υποπτία της αγοράς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων σύμφωνα με την εναρμονισμένη τεχνική νομοθεσία. Επιπλέον, πρέπει να ξεκαθαριστούν οι διαδικασίες συνεργασίας των δύο υπουργείων, των δύο υπηρεσιών, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και προς όμβαλος του κοινωνικού συνόλου. Ουσιαστικά, η ΔΜΕΑ υποκαθιστά υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και την νυν φορέα ελέγχου παρεμπορίου ΣΥΚΕΑΠ, χωρίς να απλοποιεί τις διαδικασίες. Πιστεύουμε πως η ίδρυσή της χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και καταδεικνύει την ανεπάρκεια των εισηγητών του νομοσχεδίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη δημιουργία μιας επιτροπής που θα φέρει αποτελέσματα, μιας επιτροπής που θα καταρτίζει συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο με δράσεις που θα εξειδικεύει το εθνικό πλαίσιο, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση του παρεμπορίου. Μιας επιτροπής που θα διεξάγει αυστηρούς ελέγχους με μεικτά κλιμάκια, υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας και θα δημοσιεύει τα στοιχεία των ελέγχων σε μηνιαία βάση. Μιας επιτροπής που θα λογοδοτεί για τους ελέγχους στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Επιπλέον, προσθέτω τον παράγοντα της εμπειρίας των στελεχών που δεν υπάρχει στις διατάξεις του νομοσχεδίου, διότι θεωρώ απαραίτητο στη Διπηρεσιακή Επιτροπή να αποσπαστούν δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν θητεύσει επιτυχώς όλο το φάσμα κρατικής πολιτικής αντιμετώπισης του παρεμπορίου και της παραοικονομίας. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο, προκειμένου να ψηφιστεί από το σύνολο των κομμάτων που εργάζονται για τον οξυοθλογισμό του εμπορίου και της οικονομικής δραστηριότητας, δεν πρέπει να αφήνει κενά που πιθανόν θα αξιοποιηθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες τακτοποίησης συμμετέρων. Εισηγούμε μάλιστα να προσθεθεί η πρόνοια στο νομοσχέδιο, η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου να λάβει γνώση των βιογραφικών των υπαλλήλων που πρόκειται να στελεχώσουν τη μονάδα. Παρακαλώ. Προκειμένου να διασφαλιστεί κύριε συνάδελφοι, η αποτελεσματικότητά της. Λίγο περισσότερη ησυχία. Και να την κάνουν το γενέστε πλήρους κοινοβουλευτικής εγκρίσεως και κάλυψης, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα και θα πρέπει να εκπέμψουν το μήνυμα ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου θεωρεί αδιάβλητη και επαρκή την υπηρεσιακή τους απόδοση. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η ανάγκη να εξειδικεύσουν οι αρμόδιοι υπουργοί με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδώσουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ένα ειδικό πλαίσιο πρόνοιας για το ωράριο και τις αμοιβές των στελεχών της διπηρεσιακής μονάδας. Διότι είναι σαφές ότι οι υπάλληλοι θα προέρχονται από διαφορετικά υπουργεία, θα διέπονται από διαφορετικές υπηρεσιακές κουλτούρες και το πιο βασικό θα αντιμετωπίζουν μια μορφή εγκλήματος που δεν έχει ωράριο, εθνικότητα και κανόνες. Για παράδειγμα, στο κείμενο του νομοσχεδίου θα πρέπει να ληφθεί μέρινα ούτως ώστε να εξασφαλιστούν με διυπουργική μέρινα τα ψηφιακά, μηχανοκίνητα και γενικώς απαιτούμενα μέσα που θα καταστήσουν τη διπηρεσιακή μονάδα αποτελεσματική πέρα και έξω από τη συμβατική γραφειοκρατική λειτουργία του κράτους. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν ένα όργανο που εντέλεται να πραγματοποιήσει έλεγχο σε παιδεία, όπως το παρεμπόριο των υποδημάτων ή της ένδυσης, μετά από κατεπίγουσα πληροφορία, να πρέπει να αναμένει 2 και 3 ημέρες για υπηρεσιακές εγκρίσεις μετακίνησης, κάλυψης εξόδων ή απαιτούμενης αστυνομικής συνδρομής. Και σε αυτό θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σταθούμε πριν έρθει στην ολομέλεια το νομοσχέδιο. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θεωρείστε δεδομένο ότι θα στηρίξουμε την αποτελεσματικότητα και την αποφυγή της προσχηματικότητας των ελέγχων στο υψηλό παραγωγικό επίπεδο. Θέτω το ζήτημα διότι από το νομοσχέδιο που σχιάζει, προφανώς επειδή θεωρείται αυτονόητο, αλλά τίποτα δεν είναι αυτονόητο, η βαθμονόμηση της φύσης αυτού του οικονομικού και κοινωνικού εγκλήματος. Διότι είναι άλλο πράγμα ένας υπερπολίτεχνος, ο οποίος πουλεί αγροτικά προϊόντα χωρίς άδεια, έξω από τις λαϊκές αγορές ή παραπλεύρος του εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου. Είναι άλλο πράγμα ένας πολιτής πλαστών βιομηχανικών προϊόντων εντός ή εκτός των λαϊκών αγορών, ο οποίος αποτελεί μέρος κυκλώματος παρεμπορίας και παραποίησης εμπορικών σημάτων. Και φυσικά είναι τελείως άλλο πράγμα ο εντοπισμός παράνομων φορτίων, καυσίμων, τσιγάρων, ναυτοματοδών και άλλων προϊόντων υψηλού φορολογικού δίκτυ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει προκειμένου να αποφευθεί ο άσκοπος φόρτος εργασίας των στελεχών της διπηρεσιακής μονάδας να υπάρξει μέρημνο στο νομοσχέδιο ότι η Επιτροπή μας, αυτή η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, θα συγκρινοποιήσει ταχύτατα με τη συνδρομή έμπειρων υπηρεσιακών στελεχών κάποιες κλίμακες παρεμπορίου και παραοικονομίας. Συνδέω αυτά τα δύο πεδία, διότι παρεμπόριο σημαίνει διακίνηση τεράστιου όγκου μετρητών, τα οποία μετρητά προφανώς διακινούνται εξωτραπεζικά. Και όπως αποδεικνύουν σχετικές μελέτες, από κοινού με την αδήλωτη εργασία αγγίζουν το 30% περίπου το ΕΕΠ της χώρας. Στην ουσία, αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει τοποθετηθεί ως υψηλή προτεραιότητα από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να υπερβαίνει κατά πολύ τον εποπτικό αστυνομικό χαρακτήρα που του επιφυλάσσεται με τις προτινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το άρθρο 30 και ο νέος ρόλος που φυλάσσει το νομοσχέδιο αυτό στο ΤΕΕ για την πιστοποίηση προσώπων. Όπως αναφέρεται και στο σχόλιο του ΕΤΕΜ, που δεν ενσωματώθηκε, η διάταξη αυτή εκφεύγει των σκοπών του ΤΕΕ και του προσδίδει τα χαρακτήρα φορέα πιστοποίησης. Επίσης, η διάταξη αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την εφιστάμενη σχετική νομοθεσία, από την οποία προβλέπεται, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμυροληψία και η διεκμενικότητα του φορέα που θα αναλάβει την πιστοποίηση προσώπων, η συμμετοχή και άλλων φορέων και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και όχι μόνο του ΤΕΕ. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι θέλετε να πετύχετε με τη διάταξη αυτή, δίνοντας στο ΤΕΕ αυτή την υπερεξουσία? Το ΤΕΕ που θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στη συγκεκριμένη αγορά, αφού αυτό το ίδιο θα είναι σε θέση να δημιουργεί τη ζήτηση και να ελέγχει την προσφορά πιστοποιήσεων, θα στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και συνεπακόλουθα θα προκαλέσει την αγανάκτηση του τεχνικού κόσμου. Κύριε Υπουργέ, εσείς που είστε ο μέντορας του υγιούς ανταγωνισμού, είναι δυνατόν να εισηγήσετε μια τέτοια διάταξη που συνιστά τόσο μεγάλη διακριτή μεταχείριση υπέρ ενός και μόνο φορέα όπως είναι το ΤΕΕ? Επιπλέον, είναι εμφανής ο πελετειακός χαρακτήρας των νέων αρμοδιοτήτων που του προσδίδεται με το παρόν νομοσχέδιο. Όλοι, μα όλοι ανεξαρτήτως αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί, θα χρειαστεί να επαναξιολογηθούν και μάλιστα αυτή η υπηρεσία θα γίνεται επιχρήμαση. Έπειτα, κύριε Υπουργέ, αυτονερίστε, αντικαθιστώντας άρθρα το επενδύο στην Ελλάδα που ο ίδιος φέρατε σε προς ψήφιση και ψηφίσατε πριν από μερικούς μήνες. Μιλάτε εδώ για ένα σύστημα τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης αδειοδοτήσεων και ελέγχων, το οποίο ήδη υπήρχε, και προβλέπετε πως αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επίσης, προβλέπετε πως η συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος αυτού δύναται να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σχετική εμπειρία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά πάλι το ΤΕΕ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και οι δύο αυτές διατάξεις και οι δύο αυτές προβλέψεις δεν τιμούν ούτε το ΤΕΕ με τη συγκεκριμένη ιστορία, ούτε την πολιτεία και πρέπει να αποσυρθούν ή, εν πάση περιπτώσει, να διατυπωθούν, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο σημείο αυτό θέλω να σχολιάσω το ρόλο του διαδικτύου και να εντοπίσω ένα ακόμη κενό, το οποίο πρέπει να καλύψουμε ευθύς εξ αρχής στο κείμενο του νομοσχεδίου, για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Το διαδίκτυο στηρίζεται στις εταιρείες ταχυμεταφορών. Και εκ τούτου οι εταιρείες αυτές, αποτελούν πλέον κάτι πολύ περισσότερο από έναν εναλλακτικό ΕΙΤΑ, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Τολμώ να πω ότι άθελά τους αποτελούν τη μεγαλύτερη πύλη παρεμπορίου και παραοικονομίας, καθώς οι μέθοδοι πληρωμής, όπως για παράδειγμα οι PayPal κάρτες ή η κατηγορία ή οι διεθνείς κάρτες πληρωμών που δεν εκδίδονται από ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, δημιουργούν ένα τεράστιο κενό ασφαλείας, όχι μόνο για την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, αλλά και για το σύστημα προστασίας των δημοσίων οικονομικών. Προτείνω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, την ένταξη στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ειδικού τμήματος της διεπηρεσιακής μονάδας, το οποίο θα έχει σε αποκλειστική αρμοδιότητα την εποπτεία και τον έλεγχο με πιστοποιημένες μεθόδους και μέσα επί του συνόλου των προϊόντων που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κατ' εντολήν εταιριών ηλεκτρονικού εμπορίου. Αν μάλιστα αυτές οι εταιρείες δεν εδρεύουν στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να ζητείτε η συνδρομή των κρατών από αυτές εδρεύουν. Και αν τα κράτη αυτά δεν συνεργάζονται, τότε θα πρέπει η διεπηρεσιακή μονάδα να έχει την εξουσία να εντέλει τους παρόχους του διαδικτύου και τις εταιρείες ταχυμεταφορών να διακόπτουν κάθε συνεργασία με τους συγκεκριμένους εμπόρους που αρνούνται να συμμορφωθούν και αυτούς που προέρχονται από χώρες που αρνούνται τη συνδρομή τους στις ελληνικές αρχές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άφησα για το τέλος το χυμαζόμενο από την κρίση κλάδο του παρεμπορίου των εντός εισαγωγικών προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας. Και έχω και εδώ να προτείνω κάτι. Μια από τις μεγαλύτερες πληγές σε διεθνές επίπεδο αποτελεί η παράνομη διακίνηση προϊόντων καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και ενώ το νομοσχέδιο αναφέρεται σε αυτό, εντούτοις δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη διεπηρεσιακή μονάδα με τον τρόπο που προτείνεται, αν δεν προβλέψουμε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν αφενός η Εταιρεία Πνευματικών Δικαιωμάτων των Ελλήνων Δημιουργών, αφετέρου δε εκπρόσωποι των νόμιμων διεθνών παρόχων προϊόντων καλλιτεχνικής δημιουργίας. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχουν πλατφόρμες, οι οποίες σε αντίθεση με τις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες όπως η Amazon ή το Spotify, δεν αποδίδουν νομίμως στις αμοιβές στους καλλιτέχνες, με αποτέλεσμα μια αγνώστου ύψους, αλλά σε κάθε περίπτωση τεράστια σε έκταση, φοροδιαφυγή και αποφυγή απόδοσης αμοιβών στους καλλιτέχνες. Είναι ένα πολύ ειδικό πεδίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο μας δείχνει, σε συνδυασμό με την επερχόμενη διόγκωση της τηλεργασίας κάθε είδους, τα χαρτογράφητα όρια της φύσης και του οικονομικού αντικειμένου, του παρεμπορίου και της παραοικονομίας εν γέννη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πρώτη αυτή συζήτηση επί της αρχής
και ότι αναφέρθηκα σε πλήθος άρθρων, εντούτοις εστίασα στον πυρήνα του προβλήματος που είναι το παρεμπόριο. Διότι από το παρεμπόριο ως μορφή οικονομικού και κοινωνικού εγκλήματος, είτε ξεκινούν όλες οι παραβατικές συμπεριφορές της οικονομίας, είτε υπονομεύονται οι αναπτυξιακές πολιτικές της πολιτείας. Είναι προφανές ότι στη ζήτηση από τον άρθρο θα σχολιάσω ευρύτερα και θα καταθέσω προτάσεις σε όλα τα άρθρα, καθώς είναι σαφές ότι οι επιφυλάξεις μας είναι δεδομένες. Και είναι στο χέρι σας, κύριε Υπουργέ, να επιφέρετε τις αναγκαίες βελτιώσεις, αν πραγματικά επιθυμείτε να υπάρξει συνένεση πολιτική, ευρύτερη, σύγκληση των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε αυτό το εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων που προσεγγίζει το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Τσάκρη. Πριν περάσουμε.